Γεια σας παιδιά. Σε προηγούμενη παρουσίαση είχαμε διακρίνει το νευρικό σύστημα σε κεντρικό, δηλαδή εγκέφαλο και νοτιαίο μυελό, και περιφερειακό ή περιφερικό μπορεί να το ακούσετε. Σήμερα θα εστιάσουμε λίγο περισσότερο στο περιφερειακό νευρικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά είναι τα νεύρα, τα οποία μεταφέρουν από τον εγκέφαλο ή τον νοτιαίο μυελό, δηλαδή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, πληροφορίες προς τα άκρα, χέρια, πόδια, ή δέχονται πληροφορίες από τα άκρα και τις μεταφέρουν προς τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Είχαμε πει ότι υπάρχουν νευρώνες, νευρικά κύτταρα δηλαδή, τα οποία μπορεί να είναι αισθητικά, αισθητικοί νευρώνες, κινητικοί νευρώνες, δηλαδή νευρώνες οι οποίοι δέχονται ερεθίσματα από την περιφέρεια και τα μεταφέρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτοί είναι οι αισθητικοί νευρώνες, και υπάρχουν και νευρώνες που από το κεντρικό νευρικό σύστημα μεταφέρουν την πληροφορία προς την περιφέρεια, προς τα χέρια και τα πόδια δηλαδή, για να κάνουμε κάποια κίνηση, και ονομάζονται κινητικοί νευρώνες. Πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές, αυτοί οι νευρώνες δεν είναι μόνοι τους μέσα στο κατά μήκος του σώματος, δηλαδή στο νευρικό σύστημα, αλλά πολύ μαζί ενώνονται και σχηματίζουν αυτό που λέμε νεύρα. Άρα λοιπόν, τι είναι τα νεύρα? Είναι ουσιαστικά πολλοί νευράξονες ή και δενδρίτες μπορεί να είναι, οι οποίοι είναι δεσμίδες δηλαδή δενδριτών ή και νευραξώνων, που συγκρατούνται με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε ένα νεύρο, τη μορφολογία ενός νεύρου. Υπάρχει ένας νευράξονας εδώ και πάρα πολλοί άλλοι νευράξονες, έτσι, οι οποίοι περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, και άλλοι νευράξονες εδώ που περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, και άλλοι εδώ, και άλλοι εδώ. Εδώ πρόκειται για πάνω από 100 ή 150 νευράξονες, και όλο αυτό το πράγμα περιβάλλεται επίσης από συνδετικό ιστό, και αυτό είναι ένα νεύρο. Έτσι, δεσμίδες λοιπόν νευραξώνων ή και δενδριτών, οι οποίες περιβάλλονται από συνδετικό ιστό. Και βέβαια τροφοδοτούνται και από το κυκλοφορικό σύστημα, γιατί χρειάζονται θρεπτικά συστατικά, χρειάζονται οξυγόνο κλπ. Μπορούμε να φανταστούμε τα νεύρα όπως τα καλώδια τα οποία υπάρχουν στο σπίτι μας για να μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα καλώδια, αν τα θυμηθείτε, δεν αποτελούνται μόνο από ένα σύρμα στο εσωτερικό τους. Έχουν 10 σύρματα, 20 σύρματα, δεν ξέρω. Υπάρχουν χοντρά καλώδια, πιο χοντρά καλώδια. Έτσι είναι λοιπόν και τα νεύρα. Δεν έχουν μόνο ένα νευράξονα. Έχουν πάρα πολλούς νευράξονες, και πρόκειται ουσιαστικά για χοντρά καλώδια τα οποία περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, όπως ακριβώς περιβάλλεται από πλαστικό ένα ηλεκτρικό καλώδιο. Και όπως ακριβώς υπάρχουν νευράξονες οι οποίοι μπορεί να είναι αισθητικοί ή κινητικοί, υπάρχουν και αισθητικά νεύρα, νεύρα δηλαδή τα οποία δέχονται ερεθίσματα από την περιφέρεια, χέρια, πόδια κλπ, από τα άκρα, και μεταφέρουν τα ερεθίσματα τα οποία είναι νευρικές όσεις, έχουμε πει σε προηγούμενη παρουσίαση, προς τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Κινητικά, τα οποία μεταφέρουν την πληροφορία από τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό προς τα άκρα, ώστε να γίνει κάποια συγκεκριμένη κίνηση. Και υπάρχουν και μεικτά νεύρα, τα οποία περιέχουν και αισθητικούς νευρώνες και κινητικούς. Εννοείται ότι εδώ που βλέπετε τώρα, για παράδειγμα εδώ, αυτά εδώ τα κυκλάκια, είναι πάρα πολλοί νευράξονες, οι οποίοι προφανώς, αν είναι αυτοί 200 ας πούμε νευράξονες, κάπου υπάρχουν 200 κυταρικά σώματα, αυτά εδώ, έτσι. 200 δηλαδή τέτοια πράγματα καταλήγουν σε 200 κυταρικά σώματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα νεύρο. Και στον οργανισμό μας δεν υπάρχει μόνο ένα νεύρο. Υπάρχουν νεύρα και στον εγκέφαλο, και συγκεκριμένα από τον εγκέφαλο ξεκινούν 12 ζεύγη νεύρων, δηλαδή 12 δεσμίδες νευραξώνων ή δεδρυτών, ξεκινούν λοιπόν από τον εγκέφαλο και νευρώνουν, δηλαδή καταλήγουν κυρίως στο κεφάλι και στο λαιμό. Έτσι. Για παράδειγμα, από αυτή εδώ την περιοχή ξεκινάει το πρώτο, ας πούμε, ζευγάρι νεύρων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οσμή, για την όσφρηση. Παρακάτω εδώ, για παράδειγμα, ξεκινάει ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κίνηση των ματιών, εδώ για τη μάσηση, για την κίνηση του προσώπου και τη γεύση, για την κατάποση και την αίσθηση της γεύσης, για την κίνηση του λαιμού, ξεκινάει από εδώ, για την όραση, εδώ πάλι για την κίνηση των ματιών, για την ακοή και την κίνηση του σώματος. Έχουμε λοιπόν 12 ζεύγη νεύρων, τα οποία ξεκινούν από τον εγκέφαλο και νευρώνουν κυρίως το κεφάλι και το λαιμό. Επίσης, ξεκινούν ζεύγη νεύρων και από το νεοτιαίο μυελό,
τον οποίο, ο οποίος είναι ο τυχαίος μυελός, αν θυμηθείτε, βρίσκεται μέσα στη σπονδυλική στήλη, έχει αυτή τη μορφολογία. Ξεκινούν λοιπόν από τον οτιό μυελό 31 ζεύγη νεύρων, τα οποία νευρώνουν τον αυχένα, τον κορμό και τα άκρα. Άρα, οποιαδήποτε κίνηση οφείλεται στο νευρικό σύστημα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χέρια και τα πόδια, έχει να κάνει με τον οτιό μυελό και όχι με τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος κυρίως νευρώνει τα νεύρα του εγκεφάλου, τα 12 ζεύγη, νευρώνουν κυρίως περιοχές του κεφαλιού και του λαιμού. Όλα τα υπόλοιπα μέρη, άκρα, χέρια, πόδια κλπ. Νευρώνονται από τον οτιό μυελό. Άρα λοιπόν και ο εγκέφαλος και ο οτιός μυελός είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία του ατόμου, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και ο οτιός μυελός γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να τον το θεωρούμε σαν δεύτερο εγκέφαλο, γιατί ουσιαστικά οι κινήσεις των χεριών και των ποδιών και η αντίδραση στα ερεθίσματα προέρχονται από τον οτιό μυελό. Πάμε λοιπόν παρακάτω να μιλήσουμε τώρα για νευρικές οδούς και αντανακλαστικά. Νευρική οδός είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές όσεις μέσα στο νευρικό σύστημα. Εδώ για παράδειγμα βλέπετε πώς μεταφέρεται για παράδειγμα μια νευρική όση, ένας ηλεκτρικός παλμός έχουμε πει ότι είναι αυτό, επειδή ακουμπήσαμε σε κάποια καυτή επιφάνεια. Ακούμπησε αυτός εδώ ο άνθρωπος σε ένα ποτήρι το οποίο έκαιγε. Αμέσως μεταφέρθηκε ένας ηλεκτρικός παλμός μέσω ενός αισθητικού νευρώνα προς το κέντρο, το οποίο κέντρο έχουμε πει ότι για τα άκρα, χέρια και πόδια βρίσκεται στο νοτιό μυελό και όχι στον εγκέφαλο. Εδώ λοιπόν ο αισθητικός νευρώνας παραχωρεί το σήμα, ας πούμε το ηλεκτρικό παλμό, σε ενδιάμεσους νευρώνες που βρίσκονται εδώ στο νοτιό μυελό, και από το νοτιό μυελό θα προχωρήσει από τους ενδιάμεσους προς τους κινητικούς νευρώνες που φαίνονται εδώ με μπλε, για να φύγουν. Να φύγει λοιπόν νέος παλμός και να δώσει τελικά μια απάντηση στο ερέθισμα αυτό, η οποία προφανώς απάντηση είναι να πάρουμε το χέρι μας από εκεί. Αυτό ακριβώς που βλέπετε και εδώ. Λοιπόν, αυτό όλο εδώ είναι μια νευρική οδός. Είναι μια διαδρομή λοιπόν που ακολούθησε η νευρική όση μέσα στο νευρικό σύστημα, και οι νευρικές αυτές νευρικές οδοί μπορεί να είναι είτε κινητικές, δηλαδή μεταφέρθηκε δηλαδή πληροφορία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, τώρα εδώ ήταν ο νοτιός μυελός, μπορεί αλλού να είναι ο εγκέφαλος, προς το άκρο, ή αισθητικές, δηλαδή μεταφέρεται πληροφορία από το άκρο προς το κεντρικό νευρικό σύστημα. Λοιπόν, οι πιο απλές νευρικές οδοί είναι τα αντανακλαστικά τόξα. Θα τα δούμε τα αντανακλαστικά τόξα παρακάτω. Σας είπα για τα νεύρα ότι πρόκειται για δεσμίδες νευραξώνων ή δενδριτών, έτσι. Τα αντανακλαστικά τόξα, που αποτελούν τις απλούστερες νευρικές οδούς, αποτελούνται από έναν μόνο αισθητικό νευρώνα, έναν μόνο κινητικό νευρώνα και κάποιους ενδιάμεσους νευρώνες. Δηλαδή, η πληροφορία για αυτό εδώ που είδατε έφυγε από το χέρι εδώ με έναν μόνο νευρώνα, όχι με νεύρο, με έναν μόνο νευρώνα, έφτασε στον νοτίο μυελό, κάπου εδώ, και έφυγε με έναν μόνο νευρώνα, πάλι κινητικό, η απάντηση προς το χέρι, προς τον μη βασικά του χεριού, για να γίνει η κίνηση να τραβήξουμε το χέρι. Λοιπόν, αυτά είναι τα αντανακλαστικά τα οποία ονομάζουμε. Είναι αυτόνομες ακούσιες απαντήσεις που δίνει ο οργανισμός σε αλλαγές του περιβάλλοντος, ώστε να διατηρήσουμε την ομοιόσταση του οργανισμού, δηλαδή να προστατευτούμε από εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να βλάψουν το άκρο ή τον μη. Έτσι. Έχουμε ένα αντανακλαστικό, για παράδειγμα, που τεντώνουμε το πόδι όταν μας χτυπήσουν στο γόνατο, ώστε να διώξουμε αυτό το οποίο προφανώς μας χτύπησε. Υπάρχει άλλο αντανακλαστικό που έχει τη βάση του στον εγκέφαλο, και αυτό που ανοιγοκλίνουμε τα μάτια, ώστε δεν τα ανοιγοκλίνουμε τυχαία, τα ανοιγοκλίνουμε γιατί πρέπει το μάτι να υγραίνεται, να προστατεύεται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες και να υπάρχει, να καθαρίζεται και από τη σκόνη. Αυτό λοιπόν το αντανακλαστικό είναι εδώ στο μάτι. Και συγκεκριμένα αυτό το αντανακλαστικό δεν έχει μόνο έναν αισθητικό νευρώνα και έναν κινητικό, αλλά έχει νεύρο. Είναι νεύρο αυτό το οποίο ρυθμίζει αυτό το αντανακλαστικό. Λοιπόν, και όταν λέω νεύρο, το είπαμε τι είναι το νεύρο. Είναι δεσμίδες από νευράξονες ή και δενδρίτες, οι οποίοι δημιουργούν μία διαδρομή. Είναι ένα χοντρό καλώδιο λοιπόν αυτό, μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι είναι ένα χοντρό καλώδιο αυτό το οποίο νευρώνει το μάτι, και άλλο ένα χοντρό καλώδιο το οποίο δίνει την κίνηση, έτσι, για να γίνει αυτό το αντανακλαστικό. Ενώ εδώ, στο να κουνήσουμε το πόδι,
είναι ένα λεπτό καλώδιο. Δηλαδή είναι ένας νευράξωνας αισθητικός και ένας κινητικός. Λοιπόν, τώρα, για να κάνουμε μία ανασυνοψίσουμε, μιλήσαμε για αντανακλαστικά, τα οποία αντανακλαστικά αποτελούν τις απλούστερες νευρικές οδούς. Μιλήσαμε για το, είδαμε για παράδειγμα, το αντανακλαστικό, το οποίο έχει το κέντρο του στον νοτιαίο μυελό, όπου μπορούμε, αν ακουμπήσουμε σε κάποια καυτή επιφάνεια, να τραβήξουμε το χέρι μας αμέσως από εκεί. Γι' αυτό λέγεται και αντανακλαστικό, γιατί δεν χρειάζεται σκέψη για να γίνει. Αποτελείται λοιπόν αυτό το αντανακλαστικό από μια συγκεκριμένη νευρική οδό που περιλαμβάνει έναν μόνο αισθητικό νευρώνα, που μεταφέρει την πληροφορία από το χέρι προς τον νοτιαίο μυελό, έναν κινητικό νευρώνα που μεταφέρει την πληροφορία από το νοτιαίο μυελό προς το χέρι και βέβαια ενδιάμεσους νευρώνες στο νοτιαίο μυελό. Αντίθετα, υπάρχει το αντανακλαστικό του ματιού που ανεοκλίνουμε τα βλέφαρα, το οποίο έχει χοντρά καλώδια, σε αντίθεση με τα λεπτότερα εδώ. Χοντρά καλώδια εννοώ ότι έχει νεύρα, υπάρχει νεύρο εδώ πέρα, δεσμίδες νευραξώνων λοιπόν, που μεταφέρουν την πληροφορία προς τον εγκέφαλο, όταν για παράδειγμα έρθει ένα σκουπιδάκι προς το μάτι, και δεσμίδες πάλι νευραξώνων, ένα νεύρο επίσης, δίνει την πληροφορία να ανοιγοκλείσουμε το μάτι. Και άρα τελικά, επαναλαμβάνω, τα νεύρα αποτελούν κομμάτι του περιφερειακού νευρικού συστήματος, πρόκειται δηλαδή για χοντρά καλώδια, ας πούμε, που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό, αν αναλογιστούμε το καλώδιο το οποίο περιέχει σειρματάκια, έχουμε χοντρά καλώδια, δηλαδή πολλά σειρματάκια μαζί. Τα σειρματάκια είναι οι νευράξονες στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δεντρίτες, οι οποίοι συνδέονται μαζί και περιβάλλονται από συνδετικό ιστό, το πλαστικό που έχει το καλώδιο που μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι, και έχουμε 12 τέτοια χοντρά καλώδια, ζεύγη νεύρων λοιπόν, που ξεκινούν από τον εγκέφαλο και νευρώνουν περιοχές του κεφαλιού και του λαιμού, και 31 ζεύγη νεύρων, τα οποία ξεκινούν από τον νοτιό μυελό και νευρώνουν περιοχές των άνω και κάτω άκρων. Και υπάρχουν βέβαια και αντανακλαστικές οδοί, οι οποίες περιλαμβάνουν πιο λεπτά καλώδια, ας το πούμε. Δηλαδή, μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο έναν αισθητικό νευρώνα, όχι νεύρο, ένα νευρώνα μόνο, ένα μικρό σειρματάκι δηλαδή, και ένα κινητικό νευρώνα. Αυτά για σήμερα. Συνεχίζουμε στο επόμενο μάθημα με μια λεπτομερή ανάλυση του κεντρικού νευρικού συστήματος.